Καλημέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Ένας στους 8 ανθρώπους παγκοσμίως πάσχουν από μία ψυχική διαταραχή. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στους νέους ανθρώπους. Σε κάθε 20 απόπειρες αυτοκτονίας αντιστοιχεί ένας θάνατος και ένας θάνατος στους 100 οφείλεται σε αυτοκτονία. Οι ψυχικές διαταραχές είναι η κύρια αιτία πολλεστέντων ετών λόγω αναπηρίας, δείχτης που αντιστοιχεί σε χαμένα έτη υγιού ζωής. Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με σχιζοφρένεια είναι 10 έως 20 χρόνια μικρότερο από του γενικού πληθυσμού. Την περίοδο της πανδημίας, η ήδη επιβαρημένη ψυχική υγεία του πληθυσμού επιδεινώθηκε δραματικά. Υπολογίζεται ότι πριν την εκδήλωση της πανδημίας, περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετώπιζαν μία ψυχική διαταραχή, από τα οποία τα 84 στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μόνο τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, οι αγχώδεις καταθλιπτικές διαταραχές αυξήθηκαν κατά 25%. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά της έκτασης του προβλήματος, αλλά δεν αποτυπώνουν το ταξικό πρόσημο των ψυχικών διαταραχών, στο οποίο θα αναφερθούμε στις επόμενες εισηγήσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχική υγεία δεν προϋποθέτει μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής, αλλά ορίζεται ως η κατάσταση ευεξίας κατά την οποία το άτομο είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, να εργάζεται, να είναι παραγωγικός, να συνεισφέρει στην κοινότητα. Ο παραπάνω ορισμός της ψυχικής υγείας έχει άλλο περιεχόμενο από τη σκοπιά των αναγκών των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, άλλο από τη σκοπιά των συμφερόντων, της εργοδοσίας του κεφαλαίου και του κράτους τους. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, για τον εργαζόμενο στον καπιταλισμό να μπορεί να εργάζεται, να είναι παραγωγικός. Παραγωγικός για ποιον? Το κεφάλαιο ενδιαφέρεται για τη σωματική και ψυχική υγεία μόνο στο βαθμό που του είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ικανότητας για εργασία, ως πηγή υπεραξίας, δηλαδή ως πηγή κερδοφορίας. Η υγεία στην πράξη, και όχι διακηρυκτικά, όπως τον ορισμό του ΠΟΗ, που άλλωστε διαμορφώθηκε και κάτω από την επίδραση των επιτευγμάτων της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, προσεγγίζεται ως η απουσία μιας ανώμαλης κατάστασης της κινητικής, νοητικής ή άλλης βιολογικής λειτουργίας, τέτοια που να δημιουργεί άμεση ανικανότητα για εργασία ή ανάγκη θεραπείας. Από την άλλη, είναι η ίδια η φύση και οι όροι της εργασίας στον καπιταλισμό που υπονομεύουν και φθείρουν πρόωρα τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ελαστικά ωράρια, ευελιξία, εντατικοποίηση, εργοδοτική τρομοκρατία, ο στραγγαλισμός της συλλογικής δράσης. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, το 50% των εργαζόμενων αναφέρουν εργασιακό στρες, το οποίο είναι η αιτία για το 50% του συνόλου των χαμένων εργάσιμων ημερών, ενώ αυξανόμενη ανησυχία προκαλούν και οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της τηλεργασίας εξαιτίας της κατάργησης των ορίων μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, της απαίτησης οι εργαζόμενοι να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι, της μείωσης των κοινωνικών συναναστροφών, της αυξημένης χρήσης των υπολογιστών. Αναλυτικά για τις επιπτώσεις των εργασιακών συνθήκων στην ψυχική υγεία των εργαζομένων θα αναφερθούμε σε επόμενη εισήγηση. Στον καπιταλισμό, ο αλότριος χαρακτήρας της εργασίας, η μισθωτή εργασία, είναι πηγή δυστυχίας και ψυχικής οδύνης. Όπως λέει ο Μάρξ, ο εργάτης κατά τη διάρκεια της εργασίας του νιώθει μίζερος και καθόλου ευτυχισμένος. Βρίσκει τον εαυτό του μόνο έξω από την εργασία του. Την ώρα της εργασίας του αισθάνεται έξω από τον εαυτό του. Νιώθει άνετα όταν δεν βρίσκεται στη δουλειά του και δεν νιώθει άνετα όταν βρίσκεται στη δουλειά του. 2 αιώνες μετά, η ανάλυση του Μάρξ όχι μόνο παραμένει επίκαιρη, αλλά και αποτελεί πηγή ανησυχίας για την εργοδοσία. Υπάρχει μάλιστα στα αστικά επιτελεία και σχετικός όρος. Δέσμευση, τη λένε, του εργαζόμενου που την ορίζουν ως το βαθμό της συναισθηματικής και πνευματικής επένδυσης των εργαζομένων στους στόχους της επιχείρησης. Επιδίωξή τους είναι η καλλιέργεια της ψευδαίσθησης, της αυταπάτης στους εργαζόμενους ότι μοιράζονται ένα κοινό όραμα με τους εκμεταλλευτές τους. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται
ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν πρέπει να συγχαίεται με την παροδική χαρά που μπορεί να νιώσει ένας εργαζόμενος, παραδείγματος χάρη να αναυξηθεί ο μισθός του. Η δέσμευση, λένε, του εργαζόμενου είναι ένας βαθύς, μακροχρόνιος δεσμός του εργαζόμενου με την επιχείρηση. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατες μελέτες, το 85% των εργαζόμενων είναι αποστασιοποιημένοι από το αντικείμενο της εργασίας τους, not engaged, δηλαδή μη ενεργά δεσμευμένοι, και υπολογίζουν ότι η απώλεια της παραγωγικότητας, η οποία οφείλεται σε αυτό το φαινόμενο, σε 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που διοργανώνουν οι μερίδες, όπως αυτή που διοργανώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, με τίτλο «Η αναγκαιότητα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους εργαζόμενους», στην οποία συμμετείχε ο γνωστός για τα έργα και τις ημέρες του εργοδοτικός πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ και το αμαρτωλό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΗ, μαζί με την Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας. Στον καπιταλισμό η εργασία αποστεώνεται από το πραγματικό της περιεχόμενο. Από ζωή, ελεύθερη ανάπτυξη της πνευματικής και φυσικής ενεργητικότητας και ζωτικότητας του ανθρώπου και ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, μετατρέπεται απλώς σε μέσο για τη ζωή. Με αποτέλεσμα, όπως λέει ο Μάρξ, ο άνθρωπος να αισθάνεται πια ότι ενεργεί ελεύθερα μόνο στις κτηνώδεις λειτουργίες τους, δηλαδή να τρώει, να πίνει και να τεκνοποιεί, να στεγάζεται. Το κτηνώδικο γίνεται ανθρώπινο και το ανθρώπινο γίνεται κτηνώδικο. Να τρώει, να πίνει, να τεκνοποιεί είναι βέβαια επίσης λειτουργίες γνήσια ανθρώπινες. Αλλά όταν αποσπαστούν από άλλες πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας και μετατραπούν σε τελικούς και αποκλειστικούς σκοπούς, είναι τελικά ζωώδεις λειτουργίες. Η εργασία στον καπιταλισμό είναι πηγή δυστυχίας για τον άνθρωπο, αλλά και πηγή διχασμού, εκφυλισμού του ανθρώπου, φθοράς της ανθρώπινης προσωπικότητας. Λέει ο Έγγελς, κάθε ιστορικός τύπος υλικής παραγωγής έχει τον αντίστοιχο τύπο πνευματικής παραγωγής, της οποίας όργανο είναι η ανθρώπινη ψυχολογία. Με την πρόοδο του καπιταλισμού έχουμε τη διαίρεση της εργασίας σε χειρονακτική και διανοητική. Αυτό, όπως σημειώνει ο Βιγκότσκι, έφερε βαρύτα το πλήγμα στις ανθρώπινες υπάρξεις. Μια αναπτυσσόμενη, στρεβλή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο εργαζόμενος είναι δεμένος σε μια ειδική λειτουργία, η οποία τον μετατρέπει από εργαζόμενο σε μια ανομαλία, που τεχνητά καλλιεργεί μόνο μία ικανότητα, ενώ καταπιέζει όλο τον υπόλοιπο πλούτο των κλίσεων και των ταλέντων του. Αυτό ισχύει και για τα μορφωμένα στρώματα που υποδουλώνονται από τις μονοπλευρικότητες και την πνευματική τους μοιοπία. Ακόμα και σήμερα, με την αλματώδη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, που ενισχύεται η τάση ενσωμάτωσης της χειρονακτικής και διανοητικής εργασίας στα μέσα παραγωγής, που απαιτούνται όλο και περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας των εργαζόμενων, φαντασία, δημιουργικότητα, σε κάθε περίπτωση προς όφελος της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ο καπιταλισμός ούτε θέλει ούτε μπορεί να αναπτύξει στους εργαζόμενους το σύνολο των ικανοτήτων του. Η αποξένωση κατά τη διάρκεια της εργασίας επεκτείνεται και στον ελεύθερο χρόνο. Στον καπιταλισμό, την αποξενωμένη εργασία ακολουθεί η αποξενωμένη κατανάλωση. Το σύνολο των αναγκών του ανθρώπου, όχι μόνο των υλικών, αλλά και των ψυχολογικών, των πνευματικών, των συναισθηματικών, ακόμα και η αγάπη, ο έρωτας, η φιλία, η παρηγοριά, η συμπαράσταση εμπορευματοποιούνται. Έτσι όμως δεν ικανοποιούνται, καταναλώνονται. Η ίδια η ζωή μετατρέπεται σε ζωή επιπιστώση και καθυποτάσσεται στην ευτυχία ικανοποίησης ψευτοαναγκών ή στη δυστυχία της μη ικανοποίησής τους. Όπως αναφέρεται στο μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, η αστική τάξη δεν άφησε κανέναν άλλο δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο, εκτός από το γυμνό συμφέρον, από τη χωρίς συνέστημα πληρωμή της μετρητής. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που υπονομεύουν, δυναμητίζουν κάθε προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων, των δημιουργικών ικανοτήτων του ανθρώπου για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών του, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για συναισθηματική και πνευματική ευεξία. Η ψυχική υγεία έχει αναβαθμιστεί στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, κυρίως από το 2005 και μετά.
οι λόγοι που υπαγορεύουν τη θέσπιση ενιαίας στρατηγικής στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις συστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών, αποτυπώνονται ανάγλυφα στα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΠΟΗ. Αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ψυχική υγεία του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελεί μέσο για την επίτευξη ορισμένων από τους στρατηγικούς πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως να ξαναμπεί η Ευρώπη στην πορεία προς τη μακροπρόθεσμη ευημερία. Το συνολικό κόστος των ψυχικών διαταραχών ξεπερνάει το 4% του ΑΕΠ, πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ, στο σύνολο των 27 μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πολιτική που υλοποιείται και στον τομέα της ψυχικής υγείας είναι διαποτισμένη από τη λογική του κόστους-όφελους. Στην έκθεση του ΠΟΗ του 2022 για την ψυχική υγεία αναφέρονται τα εξής χαρακτηριστικά. Ότι ο λόγος όφελος κόστος της θεραπείας των καταθλιπτικών και των αγχωδών διαταραχών είναι 5:1. Σύμφωνα μάλιστα με μία παγκόσμια μελέτη μοντελοποίησης που έγινε σε 36 χώρες, μία σταδιακή αύξηση από το 2014 έως το 2030 της κάλυψης των αναγκών σε θεραπεία για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές, κόστος 147 δις ευρώ, εξασφαλίζει 43 εκατομμύρια επιπλέον έτη υγιούς ζωής, των οποίων η αξία αποτιμάται σε 310 δις δολάρια και αποφέρουν μία επιπλέον αύξηση της παραγωγικότητας ύψους 399 δις δολαρίων. Κοινική ομολογία δηλαδή, ότι η καλή ψυχική υγεία τους απασχολεί γιατί είναι κλειδί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας, αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, μειώνει τον απουσιασμό και τον παρουσιασμό, παρόν στην εργασία ο εργαζόμενος αλλά με χαμηλές επιδόσεις, πρόκειται βέβαια για έννοιες τις οποίες εμείς δεν υιοθετούμε, και έμεσα εξασφαλίζει τη μείωση των δαπανών για την υγεία. Επίσης αναφέρουν χαρακτηριστικά το έμεσο σχετιζόμενο με την απολιστήσα παραγωγικότητα οικονομικό κόστος ξεπερνά το άμεσο. Επομένως, από οικονομική άποψη το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η θεραπεία των ψυχικών διαταραχών είναι δαπανηρή, αλλά πιο δαπανηρό είναι να αφαιθούν αφαθεράπευτες. Η μη αντιμετώπιση τους αντιβαίνει τα συμφέροντα των χωρών. Των καπιταλιστικών προσθέτουμε εμείς. Βασικός πυλώνας των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στον τομέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία επενδύθηκε ιδεολογικά με το μανδύα της αποασυλοποίησης, το σεβασμό των δικαιωμάτων του πάσχοντος υποκειμένου. Η εμπειρία τόσο από την Ελλάδα όσο και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Αμερική, επιβεβαιώνουν τις θέσεις του κόμματός μας για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι οποίες διαστρεβλώθηκαν, λιδωρήθηκαν, συκοφαντήθηκαν από τους επικριτές τους. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα για αυτό που θα επακολουθούσε. Η πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ήταν προδιαγεγραμμένη από την πρώτη στιγμή. Οι υποκριτικές διακηρύξεις των αστικών κυβερνήσεων για την ανάγκη μετατόπισης του κέντρου βάρους από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα και την καταπολέμηση του στίγματος ήταν το προπέτασμα καπνού για την ελαχιστοποίηση των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία που αντιμετωπίζεται σαν κόστος, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της ψυχικής υγείας, την εκμετάλλευση του ψυχικού πόνου και τις ψυχικές ασθένειες από τις ΜΚΟ που ξεκοκαλίζουν ευρωπαϊκά προγράμματα και κοινοτικά κονδύλια, αλλά και τη συστηματική μετατόπιση της ευθύνης στις οικογένειες των ασθενών, οι οποίες επομίζονται τεράστιο φορτίο οικονομικό και ψυχικό, αλλά και στις λεγόμενες άτυπες μορφές υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι μια σύντομη περιήγηση στην ιστορία του ασύλου, του ορισμού της τρέλας, της προσέγγισης της ψυχικής νόσου, βοηθάει να κατανοηθούν οι αιτίες της ιδρυματικής περίθαλψης, αλλά και οι όροι και οι προϋποθέσεις ξεπεράσματός τους. Ιστορικά, το πρώτο ψυχιατρικό άσυλο χτίζεται στη Βαλένθια το 1409, στον ίδιο χώρο που λειτουργούσε η Ιερά Εξέταση. Είναι η σκοτεινή περίοδος του Μεσαίωνα, της φεουδαρχίας, όπου όλες οι μορφές
κοινωνικής συνείδησης, άρα και η επιστήμη, λειτουργούν ως θεραπενίδες της θρησκείας, με αποτέλεσμα η θεολογία και η θρησκευτική φιλοσοφία να κυριαρχούν στην πνευματική ζωή. Η κυρίαρχη αναπαράσταση για την ψυχική νόσο είναι ότι οι άνθρωποι κυριεύονται από επικίνδυνα μεταδοτικές δαιμονικές δυνάμεις που έπρεπε να καταστραφούν. Οι ψυχικά ασθενείς ανακρίνονταν από τους ιεροεξεταστές με το εγχειρίδιο το διαγνωστικό εκείνης της περίοδου τη λεγόμενη σφύρα μαγισσών, το Malleus Maleficarum, υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια, καίγονται στην πυρά. Στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης και κάτω από την επίδραση των ιδεών του διαφωτισμού, ο Γάλλος ψυχίατρος Φιλίπ Πινέλ, σύγχρονος του Ναπολέοντα, απελευθερώνει τους ασθενείς από τις αλυσίδες του. Συμβάλλει καθοριστικά στη ριζική αναθεώρηση της αναπαράστασης για την ψυχική νόσο, καταρρύπτει την προκατάληψη ότι είναι προϊόν δαιμονοκατοχής και θέτει τις βάσεις της σύγχρονης ψυχιατρικής και της ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του καπιταλισμού και τη μετακίνηση του πληθυσμού μαζικά από την ύπαιθρο της πόλης, τα φρενοκομεία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Τον 19ο αιώνα, σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, στα άσυλα στηβάζονται τρελοί, αλκοολικοί, πόρνες, κλέφτες, ορφανά παιδιά, η απόκληρη δηλαδή της κοινωνίας, η οποία δεν ήταν σε θέση να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη. Είναι η περίοδος που γλαφυρά περιγράφει ο Φρίντριχ Έγγελς στο έργο του «Η κατάσταση στην εργατική τάξη της Αγγλίας» το 1844. Λέει χαρακτηριστικά: «Όλα τα κακά που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους έπεσαν στα κεφάλια των φτωχών. Εκτίθενται σε ακραίες ψυχικές μεταβολές, στις πιο βίαιες εναλλαγές, μεταξύ ελπίδας και φόβου. Κυνηγούνται σαν θυράματα και δεν τους επιτρέπεται να βρουν γαλήνη και να απολαύσουν ήρεμα τη ζωή τους. Στερούνται όλες τις χαρές, εκτός από τη σεξουαλική ικανοποίηση και τη μέθη. Δουλεύουν κάθε μέρα, μέχρι το σημείο καθολικής εξάντλησης όλων των σωματικών και ψυχικών τους αποθεμάτων και τις πρόχνονται συστηματικά στις δύο μοναδικές προσβάσιμες απολαύσεις. Έτσι, τα επόμενα χρόνια αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των νοσηλευόμενων στα άσυλα. Δύο από τις κύριες αιτίες εισαγωγών ήταν ο αλκοολισμός και η συφιλιδική τρέλα. Ο αριθμός των ασύλων στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία έφτασε στο απόγειο τη δεκαετία του 1950. Η Ελλάδα απέκτησε το πρώτο ψυχιατρίο με την προσάρτηση των επτανήσεων το 1864 στην Κέρκυρα, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1838 και λειτουργούσε ως φρενοκομείο από την Αγγλική Αρμοστία. Ακολούθησαν το Δρομοκαΐτιο και το Αιγινήτιο το 1905. Οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν τελικά στην ίδρυση του Δαφνιού το 1926. Στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα ψυχιατρία ήταν γεμάτα και έτσι δημιουργούνται οι πρώτες αποικίες ανιάτων στη Σαλαμίνα και στη Λέρο. Σταδιακά και κάτω από την επίδραση ενός πλέγματος παραγόντων, κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, εξέλιξη της επιστήμης, πρόεδρος στον τομέα των νευροεπιστημών, της νευροβιολογίας, της ψυχοφαρμακολογίας, δημιουργούνται αντικειμενικά νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου και του ασθενή με ψυχικές διαταραχές, αλλάζει ο προσανατολισμός και μετατοπίζεται σταδιακά το κέντρο βάρους από την νοσοκομιακή ψυχιατρική περίθαλψη στην κοινοτική. Ωστόσο, παρά τη σχετική βελτίωση στις συνθήκες περίθαλψης, συνολικά στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, έρχονται αντιμέτωποι με τρομακτικά αδιέξοδα. Οι ορθότερες επιστημονικά και οργανωτικά παρεμβάσεις δεν μετουσιώνονται σε υψηλού επίπεδου παροχές υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο ενός συστήματος υγείας που ακρογωνιαίος λίθος είναι η λογική του κόστους-όφελους. Διαβάζοντας αναφορές για την κατάσταση στην Αγγλία, στην Αμερική αλλά και στην Ιταλία, διαπιστώνουμε καταπληκτικές ομοιότητες με την Ελλάδα. Τραγικές ελλείψεις παροχών στους ψυχιατρικούς ασθενείς, στους ασθενείς με νοητική υστέρηση και άνοια, εγκατάλειψή τους στο απομονωμένο και ανήμπορο περιβάλλον των οικογενειών τους, οι οποίοι κάνουν μάταια έκκληση για εισαγωγή, έστω και προσωρινή των ασθενών.
για την Ιταλία, όπου το μεγαλύτερο φορτίο μετατοπίστηκε στις οικογένειες. Άλλοι μεταφέρθηκαν από τα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία στις ιδιωτικές δομές περίθαλψης, άλλοι κατέληξαν στις φυλακές ή στο δρόμο. Το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, η επαναιδρυματοποίηση, οι νέες υλικές μορφές περίθαλψης στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, αλλά και στις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εντός πολλών εισαγωγικών, το θεραπευτικό χάσμα στην αντιμετώπιση μείζωνων ψυχικών διαταραχών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μόλις το 1/3 των ασθενών με μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή και μόλις το 29% των ασθενών με ψύχωση λαμβάνουν θεραπεία, είναι κοινός τόπος σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, ανεξάρτητα από την οξύτητα με την οποία εκδηλώνονται σε κάθε μία από αυτές, συνάρτηση ασφαλώς και του επίπεδου ανάπτυξης της οικονομίας τους. Ενδεικτικά, σε μια συγκριτική μελέτη για τα συστήματα ψυχικής υγείας 8 ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δημοσιεύτηκε το 2017, αναφέρεται για τη Φιλανδία, η οποία θεωρείται και σημείο αναφοράς για την κοινωτική φροντίδα, ότι παρά την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου δομών στην κοινότητα, η πλειονότητα των πόρων κατευθύνεται σε δομές κλειστής περίθαλψης, γεγονός που, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, οφείλεται στη μετάβαση από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία σε άλλα ιδρύματα, όρος που περιγράφεται ως τρανς ιδρυματοποίηση, και στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Ένα επιπλέον στοιχείο. Μόλις το 5% των ατόμων παγκοσμίως που πάσχουν από σοβαρές και χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές ζουν σε θεραπευτικά και ιατρικά πλαίσια προστασίας και θεραπείας. Ο κύριος όγκος των πασχόντων παραμένει στην κοινότητα, ζει στιγματισμένος, σιωπηλός, αποκλεισμένος. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι να κλείσουμε το άσυλο και να πετάξουμε τους ασθενείς στην οικογένεια ή γενικά στην κοινωνία. Προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι το καθοριστικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την οργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και το ίδιο το περιεχόμενό τους, είναι ότι σε τελική ανάλυση παγορεύονται από τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Η σταθερή επιδίωξη για τη μη μείωση του μισθολογικού κόστους μέσω της ολοένα και μεγαλύτερης συμπίεσης των κρατικών δαπανών για την υγεία φέρνει τους ασθενείς με ψυχικές διαταραχές, αλλά και όσους δεν είναι εκμεταλλεύσιμοι από το κεφάλαιο, αντιμέτωπους με το πιο αποκρουστικό πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος, τη βαρβαρότητα και την εγκατάλειψη. Ένα ερώτημα που προκαλεί προβληματισμό και έντονες αντιπαραθέσεις στους κόλπους των επιστημόνων ψυχικής υγείας και όχι μόνο, είναι το εξής. Πού οφείλεται η μεγάλη αύξηση των ψυχικών διαταραχών που καταγράφουν οι μελέτες στις τελευταίες δεκαετίες? Η αύξηση της εμφάνισης των ψυχικών διαταραχών τι ακριβώς αντικατοπτρίζει? Είμαστε όντως αντιμέτωποι με μία επιδημία? Καταθέτουμε κάποιες σκέψεις σαν προβληματισμό, χωρίς να φιλοδοξούμε σε καμία περίπτωση να εξαντλήσουμε το θέμα. Και αυτό γιατί υπάρχει μία εγγενής δυσκολία της ψυχιατρικής επιστήμης για ένα γενικό ορισμό που να περιγράφει με σαφήνεια τι είναι ψυχική νόσος. Τα σύνορα μεταξύ φυσιολογικού και μη φυσιολογικού αναθεωρούνται συνεχώς. Λέει χαρακτηριστικά ο Βάρναλης: «Τους τρελούς τους ονομάζουν πρωτόγονους του πολιτισμού», που δείχνει και την ιστορικότητα στους ορισμούς και στα φαινόμενα αυτά και σε κάθε φαινόμενο. Ο παραλογισμός των τρελών, που έχει την εσωτερική του συνέπεια, είναι ανάλογος με τον προλογικισμό των προγόνων, που κι αυτός είναι ένα σύστημα μαγικής ερμηνείας του κόσμου. Τα σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών δίνουν μια διαγνωστική πηξίδα για την κάθε ψυχική διαταραχή ξεχωριστά. Ωστόσο, και παρά την τεράστια πρόοδο στη γενετική, στην ψυχοενδοκρινολογία, στην ψυχοανοσολογία, την απεικόνιση του εγκεφάλου, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν διαγνωστικοί εργαστηριακοί έλεγχοι και βιολογικοί δείκτες ειδικοί για κάθε ψυχική διαταραχή, ενώ οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί των ψυχοπαθολογικών φαινομένων δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί. Παραδείγματος χάρη, σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πλούτο επιστημονικών δεδομένων αναφορικά με την αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας,
Ωστόσο, η διάγνωσή της βασίζεται κατεξοχήν στα κλινικά συμπτώματα. Σήμερα γίνεται λόγος για διαγνωστικό επεκτατισμό, υπερπληθωρισμό. Το φυσιολογικό πολιορκείται, λέει ο Άλεν Φράνσις, ένας Αμερικάνος ψυχίατρος, ο οποίος μάλιστα ήταν από τους προτεργάτες των συστημάτων διαγνωστικής ταξινόμησης του γνωστού σε εμάς τους ψυχίατρους και τους υπόλοιπους επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαγνωστικών συστημάτων. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά, ο σύντροφος ο Βασίλης ο Κούδας θα πει κάποια πράγματα γι' αυτό. Πράγματι, το κατόφλι του παθολογικού έχει μειωθεί. Ψυχολογικές εκδηλώσεις σύμφωνες με την ανθρώπινη φύση ψυχιατρικοποιούνται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θλίψη, που συχνά ταυτίζεται με την κατάθλιψη. Όμως τα επώδυνα δυσάρεστα συναισθήματα, απόρρια των συνεχών διαψεύσεων της ύπαρξής μας, αποτυχίες, αναπάντεχα δυσάρεστα γεγονότα, χωρισμοί, θάνατος αγαπημένων προσώπων, δεν είναι ασθένεια. Στο βαθμό που δεν αρκώνονται, επιτελούν μια θετική λειτουργία. Αν αντιμετωπιστούν ως ασθένεια και καταφύγουμε στα φάρμακα, η επεξεργασία του τραύματος αναστέλλεται. Αν όμως δεν μπορούμε να αντέξουμε τη θλίψη, δεν μπορούμε να βιώσουμε και χαρά. Τα συναισθήματά μας αμβλύνονται και συχνά οδηγούμαστε στην απάθεια και την αδιαφορία. Αν κατανοούνται ως αδυναμία τα αρνητικά συναισθήματα, δεν συνειδητοποιούνται τα βαθύτερα αίτια τους, άρα και δεν αντιμετωπίζονται. Ο Έντουαρ Ρόζενταλ, στο βιβλίο του «Η εξουσία των ψευδεστήσεων», χαρακτήριζε δύο ευρέως διαδεδομένα αγχολητικά που καταναλώνονται και σήμερα, το 1970 αυτό, σαν τα ρόσματογυάλια της ψυχής. Οι φαρμακοβιομηχανίες βέβαια δεν είναι αθώες του αίματος. Οι ψυχικές διαταραχές έχουν αποδεχθεί φλέβα χρυσού για τους μονοπωλιακούς ομίλους του φαρμάκου. Ψυχιατρικοποιούνται όχι μόνο συναισθήματα, αλλά και συμπεριφορές, στάσεις ζωής. Παραδείγματος χάρη, πολλοί το έχουμε ξεχάσει, οι νεότεροι το πιθανότερο να μην το γνωρίζουν. Αναφερόμαστε στη μεγαλειώδη απεργία των αυτεργατών το 2002, όταν ο τότε πρόεδρος του σωματείου, πεμένος σύντροφος ο Τούσας, είχε κρεμαστεί από τον καταπέλτη του πλοίου για να εμποδίσει τον απόπλου και χαρακτηρίστηκε τότε ως αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Το όργιο της βίας δηλαδή και της ποινικοποίησης ακολούθησε η ιατρικοποίηση, μια πράξη αντίστασης ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία. Η παθολογικοποίηση φυσιολογικών ψυχικών εκδηλώσεων, τα πολυάριθμα αναπάντητα ερωτήματα για τη φύση των ψυχικών διαταραχών δεν πρέπει να οδηγεί στο άλλο άκρο, της άρνησης δηλαδή ψυχικής νόσου. Οι ψυχικές διαταραχές δεν είναι μύθος, ούτε επινόηση της φαρμακοβιομηχανίας για να αποκομίσει κέρδη. Είναι μια αφόρητη πραγματικότητα για αυτούς που νοσούν και για το περιβάλλον τους. Ένα είναι βέβαιο, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Τα αδιέξοδα ενός συστήματος που σαπίζει, η μπόχα που αναδύεται από όλους τους πόρους του και δημιουργεί μια ασφυκτική, αποπνικτική πραγματικότητα, είναι η πηγή της ολοένα και μεγαλύτερης ψυχικής δυσφορίας και της ψυχικής οδύνης. Η αβεβαιότητα για το μέλλον, η εργασιακή ανασφάλεια, η καθημερινή αγωνία για την κάλυψη των αναγκών σε υγεία και παιδεία, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων, αλλά και η αποθέωση του ατομισμού, του ανταγωνισμού, η απουσία νοήματος, σπρώχνουν στην αναζήτηση ατομικών διαφυγών από μια αφόρητη πραγματικότητα μέσω ανορθολογικών τρόπων, οι οποίες φτάνουν μέχρι την ακραία μορφή αλλοτρίωσης. Εθισμός σε νόμιμες και παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες, σύγχρονοι εθισμοί, τζόγος διαδίκτυο. Στα αδιέξοδα, ατομικά και κοινωνικά, αντανακλώνται τα αδιέξοδα ενός συστήματος που έχει επιτελέσει την ιστορική του αποστολή και δεν έχει πλέον να προσφέρει τίποτα άλλο στην ανθρωπότητα παρά μόνο δεινά. Η ένταξη στον αγώνα για την κοινωνική αλληλεγγύη, η αγωνιστική στάση ζωής, η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη είναι το αντίδοτο στη συναισθηματική και πνευματική ευεξία. Ταυτόχρονα, κάθε ριζοσπάστης, προοδευτικός, κομμουνιστής έχει την ηθική υποχρέωση όχι μόνο να στυλιτεύει και να καταγγέλει τις άθλιες ασυλικές ιδρυματικές
συνθήκες περίθαλψης των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές που καταλύουν κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υπόστασης, αλλά και να διεκδικεί μαχητικά να υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους. Πραγματική αλλαγή όμως του παραδείγματος, ένας όρος που χρησιμοποιούμε συχνά οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας στην αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου, ξερίζωμα των αναχρονιστικών αντιλήψεων, των στερεότυπων και της αρνητικής αναπαράστασης για την ψυχική ασθένεια που επιβιώνουν ακόμη και σήμερα, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον ριζικό επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ευχαριστώ.